θα αλλάξουμε τον πίνακα και θα τον γνωρίσουμε εξωτερικά, δηλαδή θα χωρίσω εγώ ένα πίνακα flow, ο οποίος θα ονομαστεί global, δηλαδή θα περιέχει global τιμές των συνδεδεμένων και πρώτη διάσταση θα έχει όλο τον αριθμό και η δεύτερη θα είναι 3 για να έχουμε τις 3 συνδεδεμένες. Αντίστοιχα θα κάνουμε και ένα πίνακα local, ποιος θα λειτουργεί τοπικά για το κάθε run, ο οποίος θα είναι ακριβώς ήδη τύπου. Λοιπόν, τώρα, στο rank 1, εμείς θα αλλάξουμε αυτή την ονομασία και θα το ονομάσουμε global solo για να συμπαθίζει με τον ορισμό που δώσαμε παραπάνω. Οπότε, έως αυτό το σημείο έχουμε δημιουργήσει ένα πίνακα global, ο οποίος περιέχει 25.000 θέσεις και κάθε μία από αυτές έχει 3 αριθμούς που αντιστοιχούν στις συνδεδεμένες. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε χρήση της scatter για να στείλουμε αυτές τις τιμές στα ranks. Οπότε, καλούμε την MPI Scatter. Λοιπόν, ως πρώτη παράμετρο θα βάλουμε το πίνακα Global. Ως δεύτερη παράμετρο θα βάλουμε κατά πόσο θα χωριστεί κάνει κάποιο λάθος. Λοιπόν, κατά ποιο νούμερο θα χωριστεί, θα διευθεί το πίνακα. Αυτό το νούμερο θέλουμε να είναι το σύνολο των συγκρούσεων, που είναι 25.000, διά το σύνολο των ranks, που είναι 5. Εμείς θα το κάνουμε μία διαίρεση, όπως είναι, θα βάλουμε τη σταθερά μας, διά το site. Ως τρίτη παράμετρο ορίζουμε το τύπο των δεδομένων. Έχουμε MPI Float. Και μετά έρχεται το τοπικός πίνακας, που είναι local. Ανά το τμήμα, το κομμάτι δηλαδή που θα στέκεται το κάθε run, τον τύπο του, που είναι ξανά MPI Float, από ποιο βασικά run δέχονται, από πού ξεκινάνε δηλαδή τα στέλνονται κομμάτια του πίνακα, έχουμε το root rank, το οποίο είναι το 0, δηλαδή όλα τα κομμάτια θα προέρχονται από το rank 0. Και το τελευταίο παράμετρο είναι το MPI Bob Call. Λοιπόν, ως αυτό το σημείο έχουμε στείλει σε όλες τις διεργασίες, σε όλα τα rank, κομμάτια που ορίζονται από την διαίρεση αυτή, για να τα κάνουμε επεξεργασία. Η επεξεργασία λοιπόν που θα γίνεται σε κάθε run θα είναι, όπως λέει στην εκφώνηση, ένας έλεγχος για το αν η κάθε συνδεδεμένη βρίσκεται στα πλαίσια 12 με 30. Οπότε, προχωρώντας, καθώς έχουμε να κάνουμε με έναν πίνακα που έχει αρκετά στοιχεία, θα πρέπει να ελέγξουμε το κάθε στοιχείο μεμονωμένα. Οπότε η χρήση της score είναι
αναγκαία, η οποία θα ξεκινάει από το 0 και θα φτάνει έως το μέγιστο του κάθε σημείου. Να σημειώσω ότι αυτό ρυθμίζεται για τον κάθε rank αυτόματα. Επομένως, εμείς δεν χρειάζεται να ορίσουμε τα κομμάτια που θα επεξεργαστεί το κάθε rank. Μπορούμε απλά να γράψουμε αυτό και το MPI θα το γενικεύσει. Λοιπόν, θα πρέπει να ορίσουμε λοιπόν και το I σαν αναγκαία τιμή για να το χρησιμοποιήσουμε το code. Και τώρα θα πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο για κάθε μία από αυτές τις παραμέτρους. Για να αποφύγω τη χρήση μιας μεγάλης if, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλες τις περιπτώσεις, θα ορίσω ίσως ένα flag για τη χρήση των flags. Νομίζω χρειάζεται μία επιπλέον βιβλιοθήκη, θα το κάνω με int, δεν πειράζει. Θα ορίσω λοιπόν ένα flag, το οποίο άτυπα θα παίρνει τιμές 0 και 1. Λοιπόν, η τιμή 0 θα είναι όταν όλες οι συνδεδαγμένες, όταν βασικά η τιμή 1 θα είναι όταν όλες οι συνδεδαγμένες θα είναι έγκυρες, δηλαδή θα βρίσκονται στο διάστημα 12-30, και τιμή 0 θα καταχωρείται όταν κάποια από αυτές δεν βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο, οπότε αυτομάτως θα εξαιρείται από σημείο. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη συνταγμένη. Ο πίνακας μας πλέον βρίσκεται στο local. Επομένως, θα πάρουμε το κάθε στοιχείο του local, τη θέση 0, δηλαδή την πρώτη συνταγμένη, για παρά την αρχή, και θα πρέπει να το παλιτεύσουμε ότι είναι μικρότερο του 12 ή μεγαλύτερο από 30. Όταν λοιπόν η συνθήκη αυτή είναι αληθής, σημαίνει ότι δεν είναι επιλέξιμο αυτό το σημείο, δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη, οπότε θα βάλουμε το flag πίσω από το 0. Για όσους με ρώτησαν και προηγουμένως, εάν η if ακολουθεί στην ίδια σειρά ή βρίσκεται στην ίδια σειρά, δεν χρειάζεται να βάλετε άγκυρα, ωστόσο θα το βάλω για να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την συνθήκη για την πρώτη συνθήκη. Ναι, και θα βάλουμε και την ψη, την δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο. Απλά η δεύτερη παράμετρο του πίνακα θα πει την 1. Και αυτή θα ελεγχθεί αν είναι μικρότερη του 12 ή μεγαλύτερη του 30. Αν ισχύει αυτό, θα πρέπει και αυτό το σημείο να μην ληφθεί υπόψη. Τέλος, θα το κάνω ένα τύπο. Τελευταία τρίτη παράμετρος είναι με 2. Λοιπόν, έχουμε πάρει τις τρεις, έχουμε λάβει τις αυτές τις περιπτώσεις υπόψη, οπότε θα πρέπει να κάνουμε τώρα το άθροισμα με μια συνθήκη if, η οποία θα λέει ότι αν το flag είναι ισότιμο με 1, μπορούσαμε να το βάλουμε το flag σκέτο. Τότε μπορούμε να βάλουμε μια μεταβλητή count ή sum, να τη βάλουμε count, sin, θα την ορίσω και πιο πάνω.
η οποία θα την αρχιοποιήσουμε με μηδέν. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο μετράμε τα επιλέξιμα σημεία που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Τώρα λοιπόν, επειδή αυτό συμβαίνει σε κάθε rank, σε κάθε μέρος rank, θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα σε ένα rank, σε μία τιμή δηλαδή, το οποίο θα το κάνουμε με τη βοήθεια της MPI Reviews. Καλούμε λοιπόν την MPI Reviews. Ως πρώτη παράμετρο θα βάλουμε την μεταβλητή μας, την account. Δηλαδή τη μεταβλητή η οποία αποθηκεύεται για κάθε rank και τιμές. Σαν δεύτερη παράμετρο θα βάλουμε μια μεταβλητή η οποία θα περιέχει ένα συνολικό αριθμό, για παράδειγμα down. Και αυτό είναι 0, αν δεν χρειάζεται. Ένα, διότι θα θέλουμε έναν αριθμό. Ο τύπος θα είναι κέρα, η τιμή. Η δουλειά η οποία γίνεται είναι η sum, το άθροισμα δηλαδή. Σε ποιο rank, στο 0. Και τέλος, η MPI Call. Λοιπόν, ως αυτό το σημείο έχουμε μαζέψει στη μεταβλητή Total Count τον αριθμό των ranks που είναι επιλέξιμοι, δηλαδή που βρίσκονται οι συντεταγμένες μεταξύ του 12 και του 30. Το 12 και 30 το λέει στην εκφώνηση. Παιδιά, σκεφτείτε ότι το κάθε σημείο έχει κάποιες συντεταγμένες στο χώρο, δηλαδή είναι τρισδιάστατο. Θέλουμε εμείς κάθε μία από αυτές τις συντεταγμένες να βρίσκεται μέσα στο εύρος 12 με 30. Το flag, ναι, θα αρχικοποιείται σε κάθε επανάληψη, διότι το flag θα αρχικοποιείται διότι για κάθε ένα σημείο εμείς το θεωρούμε ότι είναι έγκυρο μέχρι να αποδείξουμε ότι δεν είναι. Οπότε, εάν είναι 0 από πριν, μπορούμε να εξαιρέσουμε κάποιο σημείο, κάποιο επόμενο σημείο, το οποίο μπορεί να είναι έγκυρο. Οπότε, το in θα αρχικοποιείται με 1 σε κάθε επανάληψη. Λοιπόν, προχωράω. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε στο total count το άθροισμα των σημείων. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να το τυπώσουμε, νομίζω. Λοιπόν, να στέλνουμε δηλαδή στο server το πλήθος των solution. Και το server θα πρέπει να καταγράψει σε ένα αρχείο το πλήθος των επιτυχών solution που αναφέρει κάθε slave. Λοιπόν, οπότε, το server μας που είναι το rank 10. Αρχικά εμείς θα το βάλουμε να τυπώνει το άθροισμα και στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να το γράψουμε σε ένα αρχείο. Λοιπόν, θα το κάνω μία δοκιμή να δούμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έχουμε πει με το MPI σε, με το
πρώτη παράμετρο το πίνο, το πηγαίο και με το όμικρον το output lab 9 n. Λάψουμε εδώ και δίκιο που δεν το έγραψα πριν, είναι mpi.a. Οπότε θα το ξανακάνω. Λοιπόν, μας λέει ότι έχουμε κάτι ένα ερωτηματικό. Πράγματι έχουν σχέση ένα ερωτηματικό εδώ. Εδώ μας λέει ότι η rand max δεν είναι, δεν έχουμε προσδιορίσει. Για να προσδιοριστεί η rand max είναι μια σταθερά που ορίζεται από την βιβλιοθήκη η stdlib.a. Να κάνω και λάθος. Ναι, αυτή ήταν. Okay. Και έχουμε και δύο ακόμη προβλήματα. Να σημειώσω ότι για να μην ψάχνετε, εδώ όταν βγαίνει το error, η πρώτη σειρά είναι η σειρά, η πρώτη παράμετρος, μετά το, μετά την άνω κάτω τελεία, είναι η σειρά. Και η δεύτερη είναι το γράμμα. Επομένως, αν θέλετε με το nano να φτάσετε, να ανοίξετε απευθείας το κώδικα στην 58 σειρά, μπορείτε να κάνετε nano, να βάλετε συν 58, τη σειρά δηλαδή, και το τάπι 9. Βλέπουμε ότι ανοίγει απευθείας η σειρά 59 και όντως έχουν ξεχάσει τα ερωτηματικά. Okay, βλέπουμε ότι έγινε μεταλλήλωση και ανοιχτά το πρόγραμμα. Το τρέχουμε με την MPI. Βάζω 6. Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έχουμε κάνει MPI από άλλο τι κάναμε. Έχει κάποιο λάθος. Κάνουμε MPI από εάν τα ranks είναι μικρότερα από 6. Ναι, θα το κάνω μικρότερα. Έχω βάλει rank για site. Το χρειάζεται το μέγεθος και όχι το πιο rank είναι κάθε στιγμή. Λοιπόν, okay, μας βγάζει ότι το συνολικό άθροισμα των συνταγμένων που είναι έγκυρες είναι 1199. Δεν υπάρχει τρόπος να το επαληθεύσουμε αν είναι σωστό. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να μειώσουμε αυτό το νούμερο, να το κάνουμε π.χ. 25. Να δούμε αν κάθε rank βρίσκεται, κάθε συνταγμένη βρίσκεται στο όριο. Εδώ θα περιμένουμε.
με σκληροτροπή 1, 2 ή ακόμη και 0. Για παράδειγμα, έχουμε 1, τρέξουμε από 0. Αυτό, παιδιά, γίνεται γιατί έχουμε κάθε φορά που τρέχει, έχουμε random τιμές, τυχαίες τιμές. Οπότε τα αποτελέσματά σας θα διαφέρουν. Okay. Πάμε ξανά 5.000. Και μας μένει ένα κομμάτι το οποίο είναι να γράφουμε τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο. Για να γράψουμε λοιπόν σε ένα αρχείο, θα πρέπει αρχικά από ένα rank, το οποίο θα είναι ο server μας. Το rank 0. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή fopen, file open. Η εντολή αυτή δέχεται ως πρώτη παράμετρο το όνομα του αρχείου. Θα το βάλω για παράδειγμα total down file. Μπορείτε να βάλετε και την επέκταση txt. Η δεύτερη παράμετρος είναι το mode το οποίο θα χρησιμοποιήσει η fopen. Υπάρχουν modes όπως είναι το write, το οποίο γράφει αυτό το αρχείο ξανά από την αρχή και θα προκαλείται. Υπάρχει και το mode το A, το append, το οποίο συνεχίζει να γράφει από εκεί που ήταν η τελευταία σειρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα δύο. Εγώ θα βάλω το A για να κρατάει και τις προηγούμενες σειρές στο αρχείο. Λοιπόν, αυτή η συνάρτηση μας επιστρέφει σε μια μεταβλητή file, ουσιαστικά. Το handle, στην ουσία δηλαδή, μας δίνει πίσω ένα αναγνωριστικό στο οποίο εμείς αργότερα μπορούμε να κάνουμε write στο αρχείο. Μπορούμε να καλέσουμε δηλαδή και άλλες συναρτήσεις. Η μεταβλητή ορίζεται έτσι, ως file, και για παράδειγμα, έτσι. Αν θέλετε να κάνετε και έναν έλεγχο για το αν το αρχείο άνοιξε εκτός, διότι μπορεί να μην γίνεται να ανοιχτεί το αρχείο σε αυτή τη διαδρομή, μπορείτε να κάνετε μία if, που θα ελέγχει αν είναι valid. Μέσα τώρα στην if, σημαίνει ότι αν συνθήκη είναι εξαιρετική, θα έχουμε επιτυχή άνοιγμα του αρχείου, θα έχει ανοίξει το αρχείο, οπότε θα μπορούμε να γράψουμε σε αυτό με την συνάρτηση fprintf, για παράδειγμα, η οποία γράφεται όπως η printf, απλά έχει και το file μπροστά, που σημαίνει ότι είναι για να γράφει αρχεία. Προορίζεται για να γράψει αρχεία. Ως πρώτη λοιπόν παράμετρο, το fprintf δέχεται πάλι το handle, το αρχείο, το fp. Το δεύτερο παράμετρο δέχεται, είναι σαν να τυπώνουμε στην οθόνη, δέχεται ένα αλφαβητικό και μία μεταβλητή ίσως. Οπότε θα το βάλω supporting style. Down. Και θα βάλω τύπου decimal, δηλαδή δεκαδικό. Θα τερματίσω τη γραμμή και μετά θα βάλω τη μεταβλητή total down. Λοιπόν, αφού γράψουμε στο αρχείο, θα πρέπει να κλείσουμε το αρχείο με την fclose. Αν δεν κλείσουμε το αρχείο, το λειτουργικό σύστημα θα κλείσει αυτόματα μόλις τερματιστεί το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι προγραμματιστικά σωστό. Θα πρέπει να το κλείσετε εσείς με την fclose και ως πρώτο παράμετρο το handle του αρχείου.
Οπότε, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γράψετε και σε ένα αρχείο. Θα το δοκιμάσουμε. Το κάνω ξανά. File. Και θα το τρέξουμε με την NPI Run. Η NPI Run επιστρέφει με το printf το προηγούμενο, total count. Ωστόσο, μπορούμε να δούμε ότι δημιουργήθηκε και το αρχείο μας με το όνομα total count file. Για να δούμε τι έχει, μπορείτε κλασικά με το more, το less κτλ. Να δείτε τι περιέχει και βλέπουμε ότι τα περιεχόμενά του είναι αυτό που δώσαμε, το κείμενο και την τιμή. Εάν εγώ ξανατρέξω το πρόγραμμα, ότι μας βγάζει μια διαφορετική τιμή, ξαναφτιάχνοντας λοιπόν το αρχείο, βλέπετε ότι έχει προσθέσει επόμενη σειρά και την νέα τιμή που έχει το total count. Οπότε για όσες φορές τρέχει το πρόγραμμα θα προσθέτει μια νέα σειρά σε αυτό το αρχείο. Λοιπόν, απορίες σχετικά με αυτό. Το ξαναλέω ότι αυτή είναι η άσκηση στο εργαστηριακό κλάδο 9 ή σε 1. Νομίζω ότι δεν έχει άλλη άσκηση. Οπότε, εάν δεν υπάρχουν απορίες, συνεχίζω με ακόμη μια άσκηση που μου ζητήθηκε. Να σημειώσω ότι στις ερωτήσεις α1, α2 υπάρχει η case synthesis NPI WTime. Αυτή την συνάρτηση την καλείται δύο φορές σε σημεία τα οποία ζητούνται και σας επιστρέφει τη διαφορά χρόνου ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να υπολογίσετε πόσο χρόνο καθυστέρησε το πρόγραμμα κατά τον υπολογισμό. Λοιπόν, άλλη μία άσκηση που διαζητήσατε είναι στο εργαστηριακό φυλάδιο 4, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουμε το σε ένα από το 5ο εργαστηριακό φυλάδιο. Ένα λεπτάκι να το ανεβάσω. Ναι, η Scatter έχει αυτό το ρόλο, δηλαδή παίρνει έναν πίνακα και τον σπάει σε κομμάτια ώστε να επεξεργαστούν τη μέρους από το κάθε run. Επίσης, να ξέρετε ότι οι συναρτήσεις όπως είναι η Scatter, η Gather κτλ. Θα πρέπει να καλούνται από όλα τα runs. Δηλαδή,
Μην το βάλετε μέσα σε μια API που ελέγχει αν το rank είναι 0-1 κτλ. Πρέπει να εκτελείτε από όλα τα ranks, καθώς είναι συλλογικές συναρτήσεις. Και στην ουσία το MPI ρυθμίζει αυτόματα, καθώς ξέρει από πού προέρχεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει όρισμα το 0, προέρχεται από το rank 0. Οπότε θα πρέπει να τις καλείτε εξωτερικά, όχι σε μια API, να καλούνται σε όλα τα ranks. Αλλιώς μπορεί να υπάρξει πρόβλημα να κολλήσει το πρόγραμμα κτλ. Λοιπόν, στο φυλάδιο που παίρνετε τώρα, ζητήσατε την άσκηση σε ένα. Λοιπόν, ένα λοιπόν λέει είναι ο αλγόριθμος που υπολογίζει το π. Μας λέει δηλαδή να κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα υπολογίζει το π σε μια διαργασία χωρίς παράλληλη εξεργασία. Σε ανταλλαγή μηνυμάτων. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο. Στην ουσία δηλαδή θα πάρετε τον κώδικα όπως είναι. Ό,τι δίνεται. Πίσω από τον Nano Lab. Λοιπόν, όπως είναι ο κώδικας, υπολογίζει το πλήκ. Και στη συνέχεια, κάνουμε ένα printf. Επειδή το πι έχει δεκαδικά, θα το βάλω ως load. Κάνουμε με το σύστημα αυτή τη φορά δεν έχουμε MPI, μεταγλώτηση, lab 05 σε 1 DNC. Και το τρέχουμε στο lab 05 σε 1. Θα ξαναβάλω το new line, ωστόσο βλέπουμε ότι έχει υπολογίσει σωστά το π 3, 14, 15, 53 κτλ. Και αυτό ήταν και το Lab 5N. Παιδιά, η λειτουργία των tag είναι λίγο προαιρετική, είναι λίγο για προχωρημένα, όταν θέλετε να γράψετε προχωρημένα πράγματα. Στην ουσία, δηλαδή, όταν κάνετε πιο απλά πράγματα όπως αυτά που κάνουμε τώρα, το tag αρκεί να είναι το ίδιο και για You are currently the only person in this conference. Παιδιά, συγγνώμη, έχει ένα πρόβλημα, μου πετάει.
κάνει reconnect, χάνουμε το μικρόφωνο. Λοιπόν, στο tag, το tag στην ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαφοροποιήσει μηνύματα τα οποία περιέχουν χαρακτήρες, περιέχουν τύπους διαφορετικούς, όπως για παράδειγμα γέρο, τύπο, πραγματικό, byte κλπ. Για να δω τώρα, λέει στο φυλάδιο 7. Εννοείς το πρόγραμμα σε ένα που λέει να γίνει χρήση της παραμέτρου της ετικέτας tag. Μάλλον αυτό εννοείς, έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να το ξεκινήσουμε ίσως. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Λοιπόν, αυτά από μένα, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Gracias.